Γεια σας φίλες και φίλοι. Σήμερα είναι 5η, 15 Νοεμβρίου. Το Σάββατο είναι η επέτειος του Πολυτεχνείου. Θα τα πούμε στην αυριανή εκπομπή για το Πολυτεχνείο. Έχουμε πολλά πράγματα να πούμε. Και σήμερα έχουμε δύο πολύ μεγάλα γεγονότα, τα οποία δεν μπορούμε να τα παραγνωρίσουμε. Το πρώτο γεγονός είναι η συμφωνία για το Brexit, για την έξοδο δηλαδή της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συμφωνία αυτή ήρθε προς έγκριση στο Υπουργικό Συμβούλιο της Βρετανίας, υπό την Τερέζα Μέι. Πέρασε με πολύ μεγάλη δυσκολία από το Υπουργικό Συμβούλιο, πρέπει να υποθεί. Και ήδη 4 υπουργοί της κυρίας Μέι έχουν υποβάλει την παραίτησή της. Τι σημαίνει αυτό? Ότι κινδυνεύει η κυβέρνηση στην Βρετανία. Θα μου πείτε και τι με νοιάζει εμένα αν πέσει η κυβέρνηση της Μέι στη Βρετανία. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Ζούμε σε έναν κόσμο όπου είτε μας αρέσει είτε όχι, είναι αλληλοσυνδεόμενος. Η αναστάτωση που προκάλεσε το δημοψήφισμα για το Brexit σε ολόκληρη την Ευρώπη επηρεάζει μοιραία και την Ελλάδα. Και τώρα που έρχεται η συμφωνία, μια συμφωνία η οποία είναι από ό,τι φαίνεται κακή για τη Βρετανία και καλή για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό είναι θετικό, αλλά δεν είναι σίγουρο αν θα προχωρήσει μέχρι τέλους, γιατί πρώτα πρέπει να εγκριθεί. Λεπτομέρειες δεν ξέρουμε, γιατί το κείμενο αυτό δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα, αλλά θα πρέπει να εγκριθεί πρώτα από τη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης 25 Νοεμβρίου και μετά να πάει στο Βρετανικό Κοινοβούλιο για να επικυρωθεί. Θα γίνει αυτή η διαδικασία? Πώς θα γίνει? Θα μπορέσει να κρατήσει Μέι? Θα πάμε σε εκλογές? Βλέπουμε πάντως ότι υπάρχει μια μεγάλη αναστάτωση σε όλες τις κυβερνήσεις της Ευρώπης σήμερα. Είδατε τι γίνεται στη Γερμανία, είδατε τι γίνεται στη Βρετανία και ο Μακρόν στην Γαλλία δεν κρατάει πάρα πολύ καλά. Ξέρετε, ζούμε σε εποχές πολύ μεγάλων αναστατώσεων. Κάποιοι προσπαθούν να κάνουν μια σύγκριση των εποχών που ζούμε σήμερα με τις εποχές του Μεσοπολέμου, δηλαδή μετά το τέλος του Παγκοσμίου Πολέμου, του πρώτου, και πρωτού φτάσουμε στο Δεύτερο Παγκοσμίο Πόλεμο. Δεν λέω ότι είναι αλήθεια. Δεν λέω ότι ισχύει πράγματι αυτό. Προς Θεού, μακρά από μένα τέτοιες κουβέντες, αλλά βλέπουμε όμως πράγματι ότι υπάρχουν κάποιες συμπτώσεις, κάποιες εκλεκτικές συγγένειες με εκείνη την εποχή. Μπορεί. Το βέβαιο είναι ότι έχουμε μια μεγάλη αναστάτωση στην Ευρώπη. Η Ευρώπη πλέον δεν μπορεί να συντηρήσει το μεγάλο κοινωνικό κράτος που είχε φτιάξει, σε συνδυασμό και με το μεταναστευτικό, που είναι ένα θέμα που έχει αλλάξει εντελώς την πορεία της. Το κοινωνικό κράτος που φτιάχτηκε στα χρόνια τα παλιά, μετά και στα χρόνια του ψυχρού πολέμου, ακριβώς για να αντιμετωπίσει τον λεγόμενο, την σοβιετική απειλή, τον κομμουνιστικό κίνδυνο, όπως λέγαν τότε οι Δυτικοευρωπαίοι, δεν μπορεί να συντηρηθεί πια. Ούτε στη Γερμανία. Ούτε στη Γερμανία. Δεν μπορούν να δίνουν πια όλα αυτά τα επιδόματα, όλες αυτές τις παροχές που δίνανε, όπως στο παρελθόν. Έχουμε αλλάξει πορεία. Πρέπει να κάνουμε μια άλλη Ευρώπη. Είναι σαφές πλέον. Αν θέλουμε να επιβιώσουμε και να κρατήσουμε ένα ψηλό επίπεδο ευημερίας στην Ευρώπη και κατά συνέπεια και στην Ελλάδα, πρέπει να αλλάξουμε πορεία. Θα την αλλάξουμε? Πρέπει να γίνουμε πιο δημιουργικοί. Πρέπει να γίνουμε πιο ρεαλιστές. Πρέπει να γίνουμε πιο ορθολογιστές. Γιατί εδώ δεν είμαστε. Το βέβαιο είναι όμως ότι σε εποχές δύσκολες όπως αυτή που περνάμε τώρα, είναι πάρα πολύ δύσκολο να το πετύχουμε αυτό. Εκεί είναι το πρόβλημα. Δεν είναι εύκολο να το πετύχουμε. Πώς να το πετύχουμε? Γι' αυτό σας λέω, φίλες και φίλοι, ότι προσωπικά εγώ αισθάνομαι ότι μπαίνουμε σε μεγάλες περιπέτειες. Σε μεγάλες περιπέτειες. Χθες το βράδυ με είχαν καλέσει να μιλήσω σε ένα σωματείο, στο Χαλάνδρι, και αυτά ακριβώς τους έλεγα. Η αγωνία μου είναι τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Πριν από λίγο
με πήρε τηλέφωνο από την εκπομπή του στο πρώτο θέμα ο Κωνσταντίνος ο Μπογδάνος, ο συνάδελφος, δημοσιογράφος, για να με ρωτήσει, επειδή ακούγεται το όνομά μου για τις εκλογές, με αφορμή και από όλα αυτά που έχουν γίνει με τον Τατσόπουλο. Του είπα, εγώ δεν έχω καμία σχέση με τον Τατσόπουλο, ούτε με τον Πανούτσο. Οι άνθρωποι ας κάνουν ό,τι θέλουν, καλά κάνουν, δικαίωμά τους. Εμένα προσωπικά, να σας πω την αλήθεια, ούτε ο κύριος Τατσόπουλος, ούτε ο κύριος Πανούτσος ανήκουν στα πρόσωπα που φάγανε εγώ παρέα. Δεν σημαίνει ότι έχω κάτι μαζί τους προς Θεού, αλλά δεν είναι οι άνθρωποι που με συγκινούν. Εμένα προσωπικά. Κάποιους άλλους μάλλον συγκινούν. Τώρα, έχει σηκωθεί πολύ μεγάλη κουβέντα για τον Τατσόπουλο, που τον πήρε ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης και τον έβαλε στους συνδυασμούς της Νέας Δημοκρατίας. Με παίρνουν πάρα πολλοί νεοδημοκράτες και διαμαρτύρονται. Κατανοώ τις διαμαρτυρίες τους. Πολιτικά ούτε και εμένα μου αρέσει ο Τατσόπουλος. Ένας άνθρωπος ο οποίος εμάς που λέγαμε ότι το 2010 ή το 2011 ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από τα μνημόνια, έτσι όπως φτάσαμε, δεν μπορούσαμε να κάνουμε διαφορετικά. Και ο Τατσόπουλος που τότε ήταν στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ και μετά βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, μας έλεγε, μπορεί να μας έλεγε οι Γερμανοτσολιάδες και ταγματασφαλίτες, μας έλεγε ούτε λίγο ούτε πολύ ότι προδώσαμε την Ελλάδα. Εγώ δεν το πιστεύω ότι πρόδωσα την Ελλάδα ποτέ. Εγώ πιστεύω ότι η υπεύθυνη στάση ήταν εκείνη την εποχή πλέον, αφού δεν υπήρχε άλλη επιλογή, να μείνουμε στα μνημόνια και να τα εφαρμόσουμε σωστά. Που δεν το εφαρμόσαμε, αποτέλεσμα πάρουμε τρία μνημόνια και το τρίτο το αχρίαστο πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ. Και φτάσαμε σε αυτή την κατάντια που είμαστε σήμερα σαν χώρα. Εγώ ήμουν εναντίον των περικοπών, των οριζόντιων περικοπών συντάξεων και μισθών. Έπρεπε να γίνουν με άλλα κριτήρια, όχι με τον τρόπο που έγιναν. Αλλά εκ των πραγμάτων είναι σαφές ότι δεν υπήρχαν τα χρήματα για να πληρωθούν οι συντάξεις και οι μισθοί τότε. Τότε μας λέγανε άλλα πράγματα. Άλλα πράγματα μας έλεγαν οι αριστεροί. Μεταξύ των οποίων ήταν και ο κ. Τατσόπουλος. Ο κ. Τατσόπουλος, ναι, με ενοχλεί και εμένα όταν τον ακούω ακόμα και σήμερα που ανακοινώθηκε ως υποψήφιος της Νέας Δημοκρατίας να λέει ότι παραμένει κρατιστής και κεντροαριστερός. Με ενοχλεί και εμένα ότι είχε αποκαλέσει γκέι τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη. Δεν είναι του γούστου μου ο κύριος Τατσόπουλος. Και αν εγώ ήμουν ψηφοφόρος στο βόρειο τομέα της Β' Αθηνών, όπου θα είναι υποψήφιος ο κύριος Τατσόπουλος, εγώ προσωπικά δεν θα τον ψήφιζα. Ακόμα και αν ψηφίσει κάποιος Νέα Δημοκρατία, δεν σημαίνει ότι πρέπει να ψηφίσει Τατσόπουλο. Υπάρχουν, δόξα τω Θεώ, πολλοί υποψήφοι, 20 υποψήφοι είναι με τη Νέα Δημοκρατία στο βόρειο τομέα. Μπορεί να ψηφίσει έναν από τους υπόλοιπους 19. Είναι μέσα, είναι δύο αντιπρόεδροι της Νέας Δημοκρατίας, ο Άδωνης Γεωργιάδης και ο Κώστας Χατζηδάκης, είναι ο Κουμουτσάκος, είναι η Κεραμέως, η Ράπτη, η Καλατζάκου, οι φίλοι μου, ο Μανώλης ο Γραφάκος, ο Ξυπολιτάς και τόσοι άλλοι. Δεν βλέπω δηλαδή κανένα λόγο, σώνει και καλά, να ψηφίσεις Τατσόπουλο. Κανέναν απολύτως. Από εκεί πέρα, ο Μητσοτάκης πώς το σκέφτηκε, πώς υποθέτω ότι το σκέφτηκε, ότι πρέπει να κάνει ένα μεγάλο πολυσυλλεκτικό κόμμα, το οποίο σήμερα ειδικά η Νέα Δημοκρατία εκφράζει το αντισύριζα ρεύμα, πρέπει να εντάξει στους κόλπους του εκπροσώπους από όλους αυτούς τους ψηφοφόρους που δεν είναι απαραίτητα Νέα Δημοκρατία, αλλά θέλουν να φύγει ο ΣΥΡΙΖΑ από την εξουσία. Και είναι πάρα πολλοί αυτοί. Δεν ξέρω αν ο Τατσόπουλος είναι η καταλληλότερη περίπτωση. Δεν το ξέρω. Θα αποδειχθεί στην πράξη. Αν εκλεγεί, σημαίνει ότι ήταν καλή περίπτωση. Εάν δεν εκλεγεί, τότε ήταν λάθος η συμμετοχή του στα ψηφοδέλτια. Θα το δούμε. Σε μερικούς μήνες θα ξέρουμε. Σε κάθε περίπτωση όμως καταλαβαίνω τη λογική για την οποία ενετάχθησαν και ο Τατσόπουλος και ο Πανούτσος και δεν ξέρω ποιος άλλος θα μπει στους συνδυασμούς. Από εκεί πέρα ο ψηφοφόρος, όπως σας είπα, θα κρίνει. Μου λένε κάποιοι έκανε λάθος ο Κυριάκος που τον έβαλε στους συνδυασμούς. Μπορεί και να έκανε. Δεν μπορώ να το πω τώρα. Είναι πολύ πρόωρο να το πω. Εκείνο που ξέρω όμως είναι ότι αυτό θα αποδειχθεί εκ του αποτελέσματος.
ο Τατσόπουλος δεν είναι του γούστου μου, αλλά μπορεί να είναι του γούστου άλλων ψηφοφόρων. Και όσον αφορά εμένα, επειδή με ρωτάτε πάρα πολύ τι θα κάνω εγώ, εγώ σας είπα ότι μολονότι μου έχει γίνει πρόταση, μολονότι το έχω σκεφτεί να είμαι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές, ακόμα δεν έχω πάρει τις οριστικές μου αποφάσεις. Και δεν έχω πάρει τις οριστικές μου αποφάσεις, γιατί όπως ξέρετε εγώ αισθάνομαι άβολα με κόμματα και κομματικούς μηχανισμούς. Εάν υπήρχε μια πιθανότητα να είμαι υποψήφιος στις εκλογές, δεν το έκανα για κανένα κόμμα, παρά μόνο για την πατρίδα μου. Πάνω απ' όλα είναι η πατρίδα μας. Τα κόμματα υπάρχουν για να υπηρετούν την πατρίδα, το κοινωνικό σύνολο και τις επόμενες γενιές. Συνεπώς, αν εγώ είμαι υποψήφιος, θα το κάνω γιατί βλέπω ότι η επόμενη κυβέρνηση, που θα είναι κατά πάσα βεβαιότητα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη, θα είναι η τελευταία ευκαιρία για την Ελλάδα. Εάν αποτύχει η επόμενη κυβέρνηση, τότε η Ελλάδα μπαίνει σε περιπέτειες ανίποτες. Χειρότερες από αυτές που περνάει η Βρετανία τώρα με τον Brexit. Πολλά πράγματα στην αρχή μας φαίνονται ωραία. Α, βαριέστε, θα πάμε και θα χτυπήσουμε και θα κάνουμε. Έτσι πήγαν οι Βρετανοί και ψήφισαν τον Brexit και τώρα χτυπάνε το κεφάλι στον τοίχο. Έτσι πήγαν οι Έλληνες και ψηφίσαν στο δημοψήφισμα το όχι και τώρα χτυπάνε το κεφάλι στον τοίχο. Έτσι, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Έτσι πήγανε και στην Ιταλία να δούμε τι θα γίνει. Το επιτόκιο πάντως του δεκαετούς ομολόγου του ελληνικού είναι στο 4,5%, 4,51 για την ακριβία. 4,51. Είμαστε εκτός αγορών ως χώρα. Είμαστε εκτός αγορών. Και μην ξεχνάμε το 2010 μπήκαμε στα μνημόνια γιατί δεν είχαμε πρόσβαση στις αγορές. Γιατί ήμασταν και τότε εκτός αγορών. Και γι' αυτό μπήκαμε στα μνημόνια. Τώρα βγήκαμε από τα μνημόνια και παραμένουμε εκτός αγορών. Θέλω να πω εδώ, και να το πω με τα λόγου γνώσεως, ότι το δεύτερο σημαντικό θέμα της ημέρας είναι, κατά τη γνώμη μου, το Euro Working Group. Αυτή την ώρα συνεδριάζει στις Βρυξέλλες, συνεδριάζουν οι τεχνοκράτες του Euro Group. Αυτοί ουσιαστικά παίρνουν την απόφαση. Εξετάζουν τα στοιχεία και κάνουν την εισήγησή τους στο Eurogroup, που συνήθως το Eurogroup αποδέχεται την εισήγησή τους. Συνήθως. Συνεπώς, η απόφαση που θα λάβει σήμερα είναι πολύ σημαντική. Εάν θα προτείνει ότι εγκρίνει το σχέδιο της Ελλάδος, της ελληνικής κυβέρνησης, του Τσαχαλώτου, για έναν προϋπολογισμό χωρίς την περικοπή της προσωπικής διαφοράς, είναι πιθανότητα ότι Δευτέρα στο Eurogroup η εισήγηση αυτή θα γίνει αποδεκτή. Είναι το σχεδόν βέβαιο. Τώρα, ακόμη και αν ακουστούν και κάποιες αντιρρήσεις, θα τα δεχθεί όλα που έχει ζητήσει η ελληνική κυβέρνηση? Δεν ξέρω την απόφαση, θα τη μάθουμε σε λίγες ώρες, αλλά η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι θα τα δεχθεί όλα. Γιατί θα τα δεχθεί όλα? Γιατί έχει άλλα μέτωπα ανοιχτά η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή. Δεν θέλει να ασχολείται με την Ελλάδα. Δεν θέλει να ασχολείται με τον Τσίπρα, με τον Πολάκη, με τον Χουλιαράκη, με όλες αυτές τις αντιπαραθέσεις. Τελειώνουμε με αυτούς. Δεν τους ενδιαφέρει πλέον η Ελλάδα. Έχουν πολύ σημαντικότερα θέματα τη Βρετανία και την Ιταλία από το να ασχολούνται με την Ελλάδα. Θέλετε να πάτε να κόψετε το κεφάλι σας, πηγαίνετε κόψετε το κεφάλι σας. Εμάς μην μας απασχολείτε άλλο πια. Αυτό είναι το δόγμα που επικρατεί σήμερα στην Ευρώπη. Οι Ευρωπαίοι έχουν εξασφαλίσει τα χρήματα που έχουν δώσει στην Ελλάδα μέσω του υπερταμείου που έχει ουσιαστικά υποθηκεύσει όλη την ακίνητη περιουσία της Ελλάδος. Έχουν εξασφαλίσει ότι πλέον άλλα μνημόνια δεν υπάρχουν. Τελειώσαν τα μνημόνια. Δεν πρόκειται να ξαναδώσουν λεφτά στην Ελλάδα. Τελείωσε αυτό. Και από εκεί και πέρα, εσείς οι Έλληνες, αν δεν έχετε βάλει μυαλό και αν νομίζετε ότι θα ζείτε μονίμως με επιδόματα και βοηθήματα και κοινωνικά μερίσματα, κόψτε το κεφάλι σας. Να δούμε ποιος σας το πληρώνει. Αυτό λένε. Όταν μιλήσεις με Ευρωπαίους, αυτό σου λένε. Δυστυχώς, δυστυχέστατα, εμείς ακόμα δεν το έχουμε καταλάβει αυτό. Οι Ευρωπαίοι θα τα δώσουν όλα στον Τσίπρα. Θα τα δώσουν όλο στον Τσίπρα, θα πάει στις εκλογές για να πάρει ενδεχομένως ένα καλύτερο αποτέλεσμα που θα έπαιρνε σίγουρα αν μειωνόντουσαν κι άλλο οι συντάξεις. Αλλά το αποτέλεσμα ποιο είναι?
Τα προβλήματα παραμένουν ανοιχτά. Τα προβλήματα παραμένουν ανοιχτά. Εδώ λοιπόν είναι το μεγάλο ζητούμενο. Τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα. Πάμε πιο κάτω την κατάσταση. Και δεν υπάρχουν εύκολες απαντήσεις. Φοβάμαι, σας το έλεγα και χτες, φοβάμαι ότι στην Ελλάδα ακόμα δεν έχουμε καταλάβει, δεν έχουμε συνειδητοποιήσει τι συμβαίνει. Όταν ακούω ακόμα και τους δικούς μου ανθρώπους, την πεθερά μου, τη γυναίκα μου, ανθρώπους δικούς μου, να μου λένε μήπως πρέπει να γίνει αγωγή κατά του δημοσίου για να πάρουμε τα αναδρομικά των συντάξεων, και τους λέω σκεφτείτε λογικά. Όλη αυτή η συζήτηση που μας ταλανίζει εδώ και ένα χρόνο περίπου με την προσωπική διαφορά, η προσωπική διαφορά είναι για ένα κονδύλι ύψους 1,8 δισεκατομμύριων ευρώ. Μεγάλο κονδύλι, δεν είναι αμεληταίο. Έτσι. Αλλά είναι 1,8. Η διαφορά, η άλλη, είναι, τα αναδρομικά είναι 11,8. Είναι συν 10. Δεν υπάρχουν αυτά τα χρήματα. Δεν πρόκειται να δοθούν. Να πάρει απόφαση, τι να σου πω, ο Άριος Πάγος μαζί με το Συμβούλιο της Επικρατείας, μαζί με το Ελεγκτικό Συνέδριο, να κάνουμε 10 δημοψηφίσματα, ό,τι και αν θέλετε, δεν πρόκειται να δοθούν. Δεν μπορούν να δοθούν γιατί δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν. Εκτός να βρουν κουτοπονηριές, να σου δώσουν το και να στο φορολογούν στο ισόποσο αμέσως. Κάτι τέτοιες κουτοπονηριές, δεν ξέρω. Πάντως, τα χρήματα αυτά στην τσέπη σας δεν μπουν. Δεν θα μπουν, γιατί δεν υπάρχουν. Είναι σαν μου λες, μα βρε το έχετε, το παιδί θέλει να πάει ταξίδι στην, με το σχολείο. Δώσ' του 100 ευρώ. Πολύ θέλω να πάει ταξίδι με το σχολείο. Πολύ θέλω να πάω γιατί είναι εκπαιδευτική εκδρομή και μακάρι να πάει το παιδί μου την εκδρομή. Δεν έχω τα 100. Μα υπάρχει απόφαση, όλοι πήραμε απόφαση, η γιαγιά του, ο παππούς του, όλοι συμφωνήσαμε, πρέπει να τα δώσετε εσείς. Εγώ δεν έχω να τα δώσω. Μακάρι να πήγαινε, αλλά δεν μπορώ. Το ίδιο πράγμα που συμβαίνει στο νοικοκυριό σας, το ίδιο συμβαίνει με τα αναδρομικά. Δεν υπάρχουν τα χρήματα. Ό,τι και αν λέμε, μακάρι να μπορούσαν να δοθούν όλα αυτά τα χρήματα στους συνταξιούχους. Εγώ με τους συνταξιούχους είμαι. Συνταξιούχοι έχουν υποφέρει και συνεχίζουν να υποφέρουν και υποφέρουν σκληρά. Αλλά δεν υπάρχουν τα χρήματα. Καλός, κακός, λάθη κάναμε, δεν κάναμε, ποιος στέει. Τι σημασία έχει, σημασία είναι ότι δεν υπάρχουν τα χρήματα. Και αν συνεχίζουμε να κάνουμε τα ίδια λάθη και στο μέλλον, τότε τα κατάσταση θα γίνει ακόμα χειρότερη. Γιατί τώρα κοιτάξτε τι θα συμβεί. Δεν ξέρω τι απόφαση, όπως σας είπα, θα πάρει το Euro Working Group. Εάν τη Δευτέρα όμως το Eurogroup αποφασίσει να ανασταλεί η εφαρμογή του μέτρου της μη περικοπής της προσωπικής διαφοράς, τότε ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Θα σας το εξηγήσω για να το καταλάβετε. Ότι η επόμενη κυβέρνηση θα περιστείλει αυτή το μέτρο και θα κόψει εκείνη τη προσωπική διαφορά. Διότι αν δώσουν μια δημοσιονομική παράταση για ένα χρόνο, τότε αυτό θα σημαίνει ότι ο επόμενος προϋπολογισμός θα πρέπει να περιλαμβάνει, όπως θα πρέπει να περιλαμβάνει και τη μείωση του αφορολογήτου, που είναι άλλο 1,8 δις. Είναι μεγάλα ποσά αυτά. Ό,τι και αν κάνεις δεν μπορεί να τα κρύβεις κάτω από το χαλί. Δεν μπορεί να τα κρύβεις κάτω από το χαλί. Βέβαια, εδώ υπάρχει και μια μικρή αδικία. Εφόσον δεν κοπεί η προσωπική διαφορά τελικά, που όπως είπαμε, το θεωρώ σχεδόν βέβαιο ότι δεν θα κοπεί, αυτό είναι καλό για 1,6 εκατομμύρια συνταξιούχους που έχουν αδικηθεί πάρα πολύ και έχουν περικοπεί η σύνταξή τους πάρα πολύ. Είναι άδικο όμως για κάποιους άλλους. Είναι άδικο πρώτον για τους νεότερους συνταξιούχους. Αυτός που βγήκε το 2015 παίρνει μεγαλύτερη σύνταξη από αυτόν που βγήκε το 2017 με τα ίδια ακριβώς χρόνια ή ακόμα με λιγότερα χρόνια. Είναι δίκαιο. Άρα θα πρέπει να καταργηθεί ο νόμος Κατρούγκαλου. Και θα πρέπει να παίρνουν και νεότεροι συνταξιούχοι αυτά που έπαιρναν και προηγούμενοι. Προφανώς δεν είναι έτσι, δεν πρέπει να ισχύει. Είναι δίκαιο.
Το δεύτερο έχει να κάνει με τον επανυπολογισμό των συντάξεων των παλιών, που για κάποιες κατηγορίες συνταξιούχων, εάν εφαρμοζότανε, αν καταργείται η προσωπική διαφορά, θα παίρνουν μεγαλύτερες συντάξεις. Ναι, ναι, ναι. Υπάρχουν και αυτές οι περιπτώσεις. Και δεν είναι λίγες, είναι αμελητές. Είναι γύρω στις 400-500.000. Γύρω στις 400-500.000 ιδίως χαμηλός συνταξιούχοι, με τον επανυπολογισμό του νόμου Κατρούγκαλου, θα παίρνανε 30-40-50 ευρώ παραπάνω σύνταξη. Για αυτούς, τώρα, εφόσον δεν αλλάξει τίποτα, εφόσον μείνουν συντάξεις τους έχουν, δεν θα τίποτα, δεν θα πάρουν αυτά. Για αυτούς είναι άδικο. Τα λέω για να μην τα βλέπουν μόνο μονόπλευρα ή μονόμπατα τα πράγματα. Για κάποιους ευτυχώς που δεν θα κοπεί η σύνταξή τους, για κάποιους άλλους όμως είναι πολύ άσχημη κατάσταση. Έχω πει κατ' επανάληψη ότι για μένα οι οριζόντιες περικοπές των συντάξεων, δηλαδή ό,τι σύνταξη αν έχει σου κόβω το 40%-30%, είναι λάθος. Υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι δούλεψαν πολλά χρόνια στη ζωή τους, οι οποίοι προσέφεραν στην ελληνική οικονομία πάρα πολλά και βγήκαν σε μεγάλη ηλικία. Παίζει ρόλο σε τι ηλικία βγήκες, τις φορές έχεις πληρώσει, πόσα χρόνια έχεις δουλέψει, πώς δεν παίζουν χρόνο όλα αυτά, δεν θα έπρεπε να παίζουν ρόλο όλα αυτά. Δεν είναι το ίδιο να μην έχεις δουλέψει ποτέ στη ζωή σου ή να έχεις δουλέψει 5-10 χρόνια, να έχεις πληρώσει ελάχιστες εισφορές και να παίρνεις την ίδια σύνταξη, να έχεις τις ίδιες περικοπές με κάποιον άλλον. Δεν είναι σωστό. Πώς να το κάνουμε, δεν είναι σωστό. Δεν είναι δίκαιο. Αυτό δεν θα έπρεπε να έχει γίνει. Δυστυχώς από το 10 και μετά όλες οι περικοπές έγιναν οριζόντια. Με αποτέλεσμα να έχουν αδικηθεί οι συνταξιούχοι που έχουν δουλέψει πολλά χρόνια, που έχουν πληρώσει πολλές εισφορές, που έχουν βγει σε μεγάλη ηλικία στη σύνταξη. Άλλο πράγμα να βγαίνει κάποιος στα 65 και στα 70, που εκεί το περιθώριο βιωσιμότητας είναι μικρό, με κάποιον που έχει βγει σύνταξη στα 35, γιατί υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις. Μέχρι και 32 ετών υπάρχει συνταξιούχος. Δεν είναι το ίδιο. Έτσι δεν είναι. Άλλο πράγμα να έχεις δουλέψει 40 χρόνια και άλλο πράγμα να έχεις δουλέψει 15. Άλλο πράγμα να έχεις πληρώσει ένα σκασμό λεφτά σε εισφορές και άλλο να μην έχεις πληρώσει τίποτα. Δεν είναι για όλους το ίδιο. Και φυσικά αυτοί που έχουν πληρώσει πολλά και έχουν βγει σε μεγάλη ηλικία και στη σύνταξη, αυτοί είναι οι πιο αδικημένοι από όλους. Γιατί περιμέναν θα έχουν δούλεψα ρε παιδιά, πλήρωναν και παραπάνω, ιδίως αυτοί του ΟΑΕ που παίρνουν και κάποια ειδικά προγράμματα. Πλήρωνα ψηλά ετών. Και ήλπιζα ότι στα 70 μου πια θα μπορέσω να πάρω μια αξιοπρεπή σύνταξη. Και φτάνουν τα 70 και σου πετάνε έξω. Είναι άδικο. Είναι άδικο. Τώρα, τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να γίνει ένα ρεαλιστικό συνταξιοδοτικό σύστημα. Το οποίο να προσμετρά όλους αυτούς τους παράγοντες. Τα χρόνια που δούλεψες, τις εισφορές που πλήρωσες, την ηλικία στην οποία βγήκες στη σύνταξη. Όταν το προσδόκιμο της ζωής ευτυχώς έχει ανέβει πάρα πολύ. Ένας άνθρωπος που βγαίνει στη σύνταξη στα 55 είναι πολύ νέος. Πάρα πολύ νέος. Εγώ είμαι 59 ετών και δουλεύω 14 ώρες την ημέρα. Εδώ υπάρχει μόνο μια παράμετρος, την οποία την παραδέχομαι. Τι συμβαίνει αν είσαι για τον άρρωστο, δεν το συζητώ, πρέπει να βγαίνει, αν δεν έχει τη δυνατότητα, πρέπει να βγαίνει νωρίτερα στη σύνταξη. Και για αυτόν που μένει άνεργο σε μεγάλη ηλικία και δεν μπορεί να ξαναβρει δουλειά. Για αυτούς πρέπει να υπάρχει μια ιδιαίτερη μέριμνα. Αυτό ναι. Αλλά τώρα μου πεις ότι κουράστηκα επειδή είμαι πεντάρης, έλεος πια. Έλεος πια. Εγώ δουλεύω 14 ώρες την ημέρα. Χθες το βράδυ γύρισα σπίτι μου στις 12 και 4. Από το πρωί. Το πρωί ήμουνα στον Παπαδάκη στις 7 και 4 και στις 12 και 4 τη νύχτα γύρισα σπίτι μου. Και δεν έκατσα. Δεν κοιμόμουν τις υπόλοιπες ώρες. Έκανα 2 εκπομπές, έγραψα 2 κείμενα, έτρεχα σε ραντεβού.
Τι να κάνουμε. Και είμαι πάλι εδώ. Και το βράδυ, επειδή μου ζήτησαν, επειδή θα λείπει, είναι άρρωστος, για να το ευχηθώ ταχύ αποκατάσταση, στο Άκης ο Παπλόπουλος, θα κάτσω στην εκπομπή του, στο πόδι του, στην εκπομπή του το βράδυ. Τι να κάνουμε. Αυτά έχει δουλειά, δεν μπορεί να τα αρνηθείς. Και εγώ δεν αισθάνομαι πολύ καλά και, και εγώ έχω κρυώσει και, δεν, και κρατάει αυτό το κρύωμα γιατί δεν έχω καθίσει καθόλου. Τι να κάνουμε, αυτή είναι η ζωή όμως. Επιστρέφουμε για το, για τα τελευταία 18-19 λεπτά της εκπομπής. Ο λόγος ανήκει σε εσάς, αγαπητές φίλες και φίλοι. Κυρία Αντίνα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Λαβέρδο. Σας έχω πάρει κι άλλες φορές. Θαυμάζω τον λόγο σας. Μ' ακούτε? Βεβαίως σας ακούμε. Αν δεν σας άκουγα, θα σας έλεγα δεν σας ακούω. Ναι. Θαυμάζω τον λόγο σας. Έχω, για πολιτικά δεν θέλω να μιλήσω, γιατί όλοι μας εμπέζουν. Εμείς είμαστε διαφορετικά. Έχω δουλέψει πάρα πολύ στη ζωή μου. Είχα παιδί άρρωστο. Τέλος πάντων, πολλά. Έχω τρεις καρκίνους απάνω μου και τις πολεμάω και δεν μπορώ να κάνω τις εξετάσεις. Αδύνατον, δεν βγαίνουν με 620 ευρώ το μήνα μαζί με τον άντρα μου. Είναι αδύνατον να κάνω εξετάσεις. Είμαι σε ένα κρεβάτι κατάκητη, έχω πάρει 1500 κορτιζόνες, έχω ντοκουμέντα στο σπίτι και έχω απελπιστεί πια. Αν δεν είχα αυτούς τους δύο στο σπίτι θα αυτοκτονούσα. Σας μιλώ ειλικρινά. Δεν έχω να κάνω εξετάσεις. Δεν έχουμε ορισμένα πράγματα κύρια. Ούτε να πω σε ένα νοσοκομείο. Πώς να τους αφήσω. Και έχει κάνει καρδιά ο άντρας μου. Το παιδί μου έχει προβλήματα. Τι να σου πω. Έχω σπίτι ντοκουμέντα που μπορούν να έρθουν να κάνουν ρεπορτάζ. Ψέματα δεν λέω. Κανείς δεν είπε ότι λέτε ψέματα, προς Θεού. Έχω ξέρω ότι λέτε την αλήθεια. Ξέρω ότι υποφέρετε. Είναι σαφές. Και ξέρω την κατάσταση. Ας τα όψονται αυτοί που μας φέρανε σε αυτό το χάλι. Τώρα πιέντουσαν αυτοί όλοι. Δεν μπορώ να μιλήσω. Δεν θέλω να μιλήσω για πολιτικά. Σας μιλώ ειλικρινά. Να είστε λοιπόν, καλά, καλή δύναμη να έχετε. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Τι να πω σε μια γυναίκα που σου λέει όλα αυτά τα προβλήματα. Μια τραγωδία στην οποία βιώνει για υποκειμενικούς και αντικειμενικούς λόγους. Τραγωδία είναι, ό,τι και αν πεις. Μια οικογένεια ανθρώπων που ζουν μέσα στη δυστυχία. Δεν συγχωρείτε. Τραγωδία. Αρρωσταίνεις όταν ακούς αυτά τα πράγματα, μοιραία. Θέλει πολύ κουράγιο να τα βγάλεις πέρα. Εγώ θαυμάζω τους ανθρώπους που μέσα σε όλες αυτές τις δυξότητες πολεμούν. Φυσικά θα έπρεπε να είναι καλύτερη μέρημνα του κράτους για τέτοιες περιπτώσεις ανθρώπων που βρίσκονται σε αυτή την δύσκολη, πολύ δύσκολη κατάσταση. Κυρία Μαρία, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Συγχαρητήρια για άλλη μια φορά. Σας ακούμε πάντοτε και την καινούργια εκπομπή την παρακολουθούμε. Εγώ θα και εγώ συμμερίζω με την κυρία που μίλησε προηγουμένως, γιατί είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Δεν θέλω να αναλύσω τώρα τα δικά μου τα προσωπικά, οικονομικά και τέτοια. Είμαι και εγώ σε μια κατηγορία συνταξιούχων, από παλιού συνταξιούχους, καλή σύνταξη η οποία έχει κοπεί και δεν μπορώ και εγώ να κάνω αυτά που έπρεπε να κάνω, αλλά επειδή βλέπω όλο αυτό τον κόσμο και όλα αυτά τα γεγονότα, λέω εντάξει, είναι και χειρότερα. Όμως κύριε Λοβέρδο, αυτό που με απασχολεί είναι η κρίση η μεγάλη των αξιών που περνάμε. Αυτά δεν θα μπορέσουμε να τα αλλάξουμε. Πώς θα διορθωθούνε? Έχουμε ανοιχτά εθνικά θέματα. Αλβανία τώρα, Σκόπια, η Τουρκία δίπλα, το Κυπριακό. Τι να πούμε από όλα αυτά? Αυτά με απασχολούν περισσότερο από το οικονομικό. Και ένα άλλο τώρα με προβληματίζει. Αυτό που άκουσα για τον κύριο Τατσόπουλο, ότι θα είναι βουλευτής υποψήφιος, στη Νέα Δημοκρατία. Υποψήφιος, συγγνώμη. Υποψήφιος, ναι.
Λέω τώρα, να πω, έχουμε εντελώς αντίθετες απόψεις με τον κύριο Τατσόπουλο. Τι να πω, για την ιστορία του 1821 που είχε παλαιότερα μιλήσει και έλεγε κάποια πράγματα. Εγώ αυτά δεν μπορώ να τα ανέχομαι. Και θα είμαστε στο ίδιο κόμμα. Ναι. Αυτό με απασχολεί. Ναι, δεν τώρα βέβαια θα πρέπει ταιριάζει. Να σας απασχολήσει ότι στο ίδιο κόμμα ήσασταν και με τον Καμένο και με τον Παπαχριστόπουλο. Α, καλά. Αυτό. Και μα, με την Παπακώστα. Έχετε αυτό... υπάρξει με πολλούς τέτοιους στο ίδιο για κόμμα. Για να δούμε τώρα τι θα γίνει λοιπόν. Γιατί είχαμε και αυτές τις περιπτώσεις. Τώρα θα μπορέσουμε και με αυτή την περίπτωση. Θα σας πω. Εγώ προσωπικά το είπα και προηγουμένως, αγαπητή κυρία Μαρία, το είπα ότι είναι δικαίωμα της Νέας Δημοκρατίας να έχει όποιον θέλει υποψήφιο. Από εκεί και πέρα μην τον ψηφίζετε. Εγώ δεν θα τον ψηφίζω. Εννοείται, αλλά γιατί δεν ξέρω. Εάν τον ψηφίσει ο κόσμος, τότε καλώς ήρθε. Εάν δεν τον ψηφίσει ο κόσμος, τότε κακώς ήρθε. Όλοι κρινόμαστε εκ του αποτελέσματος, ξέρετε. Εγώ προσωπικά, αν ψήφιζα στο βόρειο τομέα και ψήφιζα τη Νέα Δημοκρατία στο βόρειο τομέα της Β' Αθηνών, δεν θα ψήφιζα τον Τατσόπουλο. Θα ψήφιζα το φίλο μου τον Άδωνη, το φίλο μου τον Κωνσταντίνο Χατζηδάκη. Θα ψήφιζα τον Τατσόπουλο. Ωραία, και εμείς που είμαστε εκτός Αθηνών, γιατί δεν τον θέλουμε, γιατί θα ήθελα να είναι μέσα στο ίδιο κόμμα που είμαι κι εγώ. Είναι και αυτός ένα προβληματισμός. Ναι, σας καταλαβαίνω, αλλά ξέρετε τα κόμματα. Καταλάβατε. Σας καταλαβαίνω απολύτως, τα κόμματα όμως είναι πολυσυλλεκτικά. Παίρνουν από παντού. Το καταλαβαίνω. Δεν μπορεί να είναι μόνο το ένα πράγμα. Αυτό. Και την κεντρική γραμμή τη δίνει ο... Τώρα θα μου πείτε ένα μεγάλο ερώτημα. Ο κύριος Τατσόπουλος είναι υπέρ ή κατά της συμφωνίας των Πρεσπών? Αυτά όλα, επειδή είναι ανοιχτά τα εθνικά θέματα, θα συμφωνήσουμε στις ίδιες απόψεις. Θα τα υποστηρίξουμε εμείς τα θέματα. Υποθέτω ότι μας. Από τη στιγμή που εντάσσετε στη Νέα Δημοκρατία, υποθέτω, γιατί αποδέχεται και τις κεντρικές πολιτικές εάν τα αποδέχεται, αυτό θέλω να εξηγήσω. Τα αποδέχεται. Καλώς έρθει. Αλλιώς πώς θα είναι υποψήφιος αν δεν τα αποδέχεται? Βέβαια, γιατί δεν μπορούμε να είμαστε μέσα στο ίδιο κόμμα. Εγώ θα ψηφίσω για να μου λύσει ορισμένα θέματα. Προφανώς. Έχετε δίκιο σε αυτό. Σε αυτό έχετε δίκιο. Να είστε καλά, κυρία Μαρία. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Σπύρο, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Λοβέρδο. Δεν θα ήθελα να πω τίποτα και να εκφραστώ για την κραυγή αγωνίας της προπροηγούμενης, την κραυγή απελπισίας. Απελπισία. Που έβγαλε, ναι, τα απόγνωσης, που έβγαλε η προπροηγούμενη ακροατία. Και δυστυχώς προσωπεί ένα πολύ μεγάλο μέρος, ένα σημαντικό μέρος του ελληνικού πληθυσμού. Το οποίο δεν μπορεί να εκφράζεται μέσα από κομπές. Εσείς θα βγάλετε 5-6 ακροατές, δεν μπορεί να τα πούνε όλοι. Και δεν βλέπω ενδιαφέρον από πλευράς κράτους. Και βέβαια αυτό δείχνει και το επίπεδο του πολιτισμού μας, σαν χώρα, έτσι. Γιατί το επίπεδο του πολιτισμού μια χώρα κρίνεται πρώτα απ' όλα με τη βοήθεια που παρέχει, την πρόνοια που παρέχει, στα πιο αδύναμα άτομα. Mm-hmm. Λοιπόν, να συζητήσω τώρα λίγο για το θέμα του Πέτρου Τασόπουλου. Δεν θα σχολιάσω αυτό που είπε η προηγούμενη ακροάτρια. Είναι άποψη πολλών, όμως ένα έχω να πω. Ότι ο Τασόπουλος μπαίνει με σταυρό. Αν κάποιος δεν συμφωνεί, δεν τον ψηφίζει. Και αν δεν τον ψηφίζει, δεν θα βγει. Ναι, όπως δεν είχε βγει ούτε καν με το ποτάμι, πρέπει να επισημάνω. Το 2014, το 2015 ο κύριος Τατσόπουλος ήταν υποψήφιος με το ποτάμι και δεν εξελέγει. Ήρθε έκτος. Όμως, εγώ θεωρώ ότι η κίνηση, ανεξάρτητα την εκτίμησή μου για τον Πέτρο Τασόπουλο που είναι πολύ μεγάλη, έχω βέβαια μια-δυο ενστάσεις. Μία αφορά την παρουσίαση του 1821, η άλλη αφορά τη μη ψήφιση του Δήμα για πρόεδρο Δημοκρατίας. Καθοριστικά όμως και τα δύο, έτσι. Ναι. Βαριά. Και έτσι ήταν από τους ανθρώπους τον παρακολουθώ βαριά και τον θαυμάζω. Και ήταν και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, μην το ξεχνάμε. Ήταν βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ την περίοδο που ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε τη λαϊκή και αντιπολίτευση. Έτσι. 2014, ναι. Συνεργαζόμενος βέβαια. Δεν έχει σημασία. Λοιπόν, όμως, και τώρα συνεργαζόμενος με τη Νέα Δημοκρατία θα είναι. Ναι. Όμως θα ήθελα να επισημάνω κάτι άλλο. Εγώ πιστεύω ότι είναι σωστή η κίνηση του Κυριάκου, του Μητσοτάκη, γιατί η προσχώρηση του Τασόπουλου στη Νέα Δημοκρατία σηματοδοτεί την επιθυμία της φιλελεύθερης διανόησης, η οποία κατοικοέδρευε μέχρι το 2014 στους χώρους της αριστεράς,
να μετακινηθεί στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας, της εξυγχρονιστικής Νέας Δημοκρατίας. Και ας αντιδρά το λαϊκιστικό τμήμα. Και θα τους θυμίσω, σε αυτούς που αντιδρούν, θα τους θυμίσω κάποιες κινήσεις που γίνανε στο παρελθόν. Η μία φορά την τοποθέτηση του Μάρκου του Βαφιάδη από τον Αντέρα του Παπαδρίου το 1985 στα ψηφοδέλτια επικρατείας. Πιο παλιά, να θυμίσω, όχι, λίγο αργότερα να θυμίσω την προσκόρηση του Μίκη Θεοδωράκη, τη συνεργασία του Μίκη Θεοδωράκη με τον πατέρα Μητσοτάκη. Βεβαίως. Και το τρίτο και σημαντικότερο, τι έχουν να πούν αυτοί όταν ο Γιώργος Παπαδρίου το 7 έβαλε τον Μάνο και τον Αδριανόπουλο σε ψηφοδέλτια επικρατείας του Πασόκ. Βεβαίως. Πράγματι όλα αυτά είναι ακριβή. Βέβαια, πρέπει να πω, έχετε απόλυτο δίκιο, ότι τέτοιες αλλαγές μπορεί να γίνονται μεταξύ όταν τους συνδέουν κάποιες σχετικές γραμμές. Δηλαδή, αυτό που συνδέει τη σημερινή Νέα Δημοκρατία με τον Τατσόπουλο είναι το αντισύριζα. Είναι όλοι αντισύριζα. Βεβαίως. Και η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή δεν εκφράζει μόνο την παραδοσιακή Νέα Δημοκρατία, την κεντροδεξιά παράταξη του Κωνσταντίνου Καραμαλή, εκφράζει και το αντισύριζα ρεύμα που υπάρχει μεγάλο στην ελληνική κοινωνία. Πολιτικά δηλαδή μιλώντας, πρέπει να υπάρχουν υποψήφοι και αν ψηφιστούν, ψηφίστηκαν ασφαλώς, γιατί με σταυρό καταβαίνουν. Όποιος θέλει τους ψηφίζει, όποιος δεν θέλει δεν τους ψηφίζει, που να εκφράζουν αυτό το αντισύριζα ρεύμα. Και να σου θυμίσω, κύριε Λομπερδό, ναι. Μπορώ να κάνω και μια παρατήρηση. Βεβαίως. Θυμάσαι το 14 όταν το 12, όταν προσκάλεσε ο Αντώνης Σαμαράς τον Άδωνη και τον Μάκη τον Βορύδη, ναι, και μπήκαν στη Νέα Δημοκρατία. Τι αντιδράσεις υπήρχαν και τότε. Βεβαίως. Έχει καλύτερα στελέχη αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία από τον Βορύδη και από τον Γεωργιάδη. Έτσι είναι, έτσι είναι. Απλά πράγματα. Όλα αυτά κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Και ο Γεωργιάδης μάλιστα την πρώτη φορά κατέβηκε και πήρε 16-17.000 σταυρούς και τη δεύτερη φορά πήρε 73.000 σταυρούς. Να είστε καλά, να είστε καλά. Κύριε Ανδρέα, καλησπέρα σας. Γεια σας, κύριε Γιάννη. Εγώ δεν ξέρω γιατί δεν συμφωνώ με αυτά που είπε ο κύριος που μίλησε τώρα πριν από μένα. Δηλαδή ο κάθε κύριος Τατσόπουλος, δεν μιλάω συγκεκριμένα για το πρόσωπο του συγκεκριμένου ανθρώπου, όλοι οι άνθρωποι που είναι σε αυτή την κατηγορία, στην ηλικία που είναι, τώρα πιστεύει στην ελεύθερη οικονομία. Δεν πιστεύει, ούτε τώρα πιστεύει. Το είπε χτες, ότι είναι κρατιστής. Κυρία, εφόσον λοιπόν δεν πιστεύει, και εσείς μας λέτε συχνά, προσέχετε τι ψηφίζετε. Βεβαίως. Και γι' αυτό σας λέω, μην ψηφίσετε τον Τατσόπουλο. Εγώ σας το λέω αυτό, μην ψηφίσετε τον Τατσόπουλο. Κυριάννη, να σας πω το εξής. Γιατί καλά είναι αυτά που λέμε και αυτά που λέτε εσείς. Αλλά όλα αυτά δεν σημαίνει ότι εφαρμόζονται ακέραια στους ανθρώπους. Και θα πω το γιατί. Όταν εγώ ανήκω στη Νέα Δημοκρατία και η διοίκηση της Νέας Δημοκρατίας μου προτείνει να ψηφίσω ανθρώπους αυτής της κατηγορίας που δεν συμπίπτουν με αυτά που πρεσβεύουμε εμείς, φταίω εγώ, ο ψηφοφόρος Κιντελιάνη. Φταίω εγώ. Όχι. Με συγχωρείτε δηλαδή. Όχι, όχι. Μου επιτρέπετε να σας πω κάτι. Η Νέα Δημοκρατία θα σας προτείνει 20 υποψηφίους. Τον Άδωνη Γεωργιάδη που είναι εκ διαμέτρου αντίθεση στον Τατσόπουλο. Στο ίδιο ψηφοδέλτιο θα είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης και ο Τατσόπουλος. Έχουν καμία σχέση οι δύο μεταξύ τους, καμία. Αν λοιπόν δεν σας αρέσει ο Τατσόπουλος, θα ψηφίσετε Άδωνη. Κύριε Γιάννη, μη με μπερδεύετε. Δεν σας μπερδεύω, απλώς σας λέω ότι δεν είμαστε σε ένα μεγάλο κόμμα, δεν είναι όλοι το ίδιο. Συγγνώμη κύριε Γιάννη, με βάζετε να επιλέξω μέσα από μια ομάδα την οποία προτείνει η Νέα Δημοκρατία. Ναι. Εγώ δεν ξέρω, μπερδεύτηκα, έκανα, έρανα. Τι μπερδευτήκατε, πώς μπερδευτήκατε, αφού ξέρετε τον Τατσόπουλο τι είναι. Ξέρετε ποιος είναι ο Άδωνης. Όταν εσείς μου προτείνετε ένα κουτί και έχει μέσα μια βόμβα, φταίω εγώ, ξέρω ότι έχει βόμβα μέσα. Αφού το ξέρετε, το μιλάτε τώρα για τον Τατσόπουλο, μιλάτε τώρα, έχετε άποψη. Ναι, αλλά μη μου τον προτείνεις. Πώς δεν τον προτείνει, δεν τον προτείνει. Σου λέει θα έχω αυτούς υποψηφίους. Εσύ επίλεξε αυτό που θέλεις. Μη μου το βάζεις στον πάγκο για να είναι υποψήφιος. Γιατί υπάρχουν κάποιοι άλλοι που μπορούν να θέλουν Τατσόπουλο και μπορεί να φέρουν ψήφους στο κόμμα. Έτσι συμβαίνει. Προφανώς. Για να φύγει ο ΣΥΡΙΖΑ κατεβαίνει η Νέα Δημοκρατία στις εκλογές. Θα φέρουμε λοιπόν τους ποδοσφαιριστές, τους τραγουδιστές,
τους δεν ξέρω ποιους που είναι γνωστοί και να μαζέψουμε ό,τι να. Εγώ προσωπικά είμαι εναντίον αυτής της λογικής. Ναι, αλλά έρχονται. Δεν έρχονται. Δεν έχετε ψηφίσει τέτοιους. Κατ' επανάληψη. Αυτό ακριβώς δεν σας λέω. Ο Τατσόπουλος όμως δεν είναι ούτε ποδοσφαιριστής, ούτε έχει πολιτική άποψη. Μπορεί εγώ να διαφωνώ μαζί του, αλλά έχει πολιτική άποψη. Δεν είναι ποδοσφαιριστής, ούτε τραγουδιστής. Μη μου τους βάζει στον πάγκο της εφεδρείας. Γιατί δεν το καταλαβαίνω. Τέσσερα, μη συγχωρείτε. Να είστε, όχι, δεν υπάρχουν σε αυτά. Δεν υπάρχει απόλυτο. Έτσι, δεν έχει κανείς εκ των δυο μας απόλυτο δίκιο. Υπάρχει ένας προβληματισμός. Στον προβληματισμό μας λέμε, τίποτα παραπάνω. Να είστε καλά. Κύριε Δημήτρη, καλησπέρα σας. Χαίρετε, κύριε Λοβέρδε. Το ΠΑΣΟΚ, κύριε Λοβέρδε, έκανε πολλά σφάλματα. Έκανε και το τελευταίο σφάλμα ο Γιώργος Παπανδρέου. Γι' αυτό διελήθη και έμεινε ένα μικρό κομμάτι και πολλά μικρότερα. Όταν θα διαλυθεί η Νέα Δημοκρατία, δεν θα μείνει τίποτα, ούτε στάχτη δεν θα μείνει, καπλός θα γίνει. Το πρόβλημα της Ελλάδος, αυτό που λένε οι συνακροατές για τον κύριο Τατσόπουλο, είναι μία μικρολεπτομέρεια, μακάρι να ήταν μόνο αυτό, είναι πάρα πολλά. Το πρόβλημα της Ελλάδος είναι με τους πολιτικούς αρχηγούς όλων των κομμάτων. Οι πολιτικοί αρχηγοί δεν ενδιαφέρονται κανένας όλων των κομμάτων, δεν ενδιαφέρονται για τα προβλήματα του λαού. Ενδιαφέρονται μόνο πώς θα αυξήσουν την εκλογική δύναμη του κομματός τους με οποιονδήποτε τρόπο. Και όποια είναι μεγάλα κάπως, μεγάλα ενδιαφέρονται κυρίως για την πρωθυπουργική καρέκλα. Τίποτα άλλο δεν τους ενδιαφέρει. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Και είναι πολύ σοβαρότερο από αυτό που θέλετε. Θέλετε να είναι υπέρ του πώς. Πώς θα χάσουν τις εκλογές, όχι να πώς θα κερδίσουν τις εκλογές, πώς θα τις χάσουν, θέλουν να ενδιαφέρονται. Πώς να ενδιαφέρονται πρώτα για τα προβλήματα του λαού και του έθνους και μετά για την καρέκλα, μετά για το πώς θα κερδίσουν τις εκλογές. Μπορεί να τις χάσει τις εκλογές, αλλά να ωφελήσει τον τόπο. Αν τις χάσει τις εκλογές δεν ωφελεί τον τόπο. Αν τις χάσει τις εκλογές δεν μπορεί να ωφελήσει. Αν διαβάσουμε την ιστορία και θα δούμε ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ωφέλησαν τον τόπο και έχουν καλό όνομα και όμως πέθαναν ζητιάνοι, κύριε Λοβέρδε. Άλλο θέμα αυτό. Άλλο πώς πέθαναν. Άλλο πώς πέθαναν. Έτσι, άλλο πώς πέθαναν. Να είστε καλά, να είστε καλά. Κύριε Ανδρέα, καλησπέρα σας. Ναι, γεια σας κύριε Γιάννη, κύριε Λοβέρδο. Θα συμφωνήσω με τον προηγούμενο Ανδρέα που πήρε το συνονόματό μου για το θέμα αυτό που σας είπε. Κοιτάξτε, δεν πήγε ο Τατσόπουλος στην Νέα Δημοκρατία. Λυπάμαι, αλλά ο Κυριάκος μάζεψε τον Τατσόπουλο στην Νέα Δημοκρατία και αυτά το έχουμε να επιλέξουμε έναν στους 20, από το 19 στους 20 είναι δικαιολογίες. Ξέρω ότι είσαστε σε δύσκολη θέση και πολλοί τηλεθεατές να αντιδράσουν, αλλά δεν είναι κατάσταση αυτή. Και να θυμίσω επίσης τη μισή Αθήνα ή τη μισή Ελλάδα. Δεν θυμάμαι ποιος είναι. Κύριε Ανδρέα, επειδή εσείς δεν ξέρω σε ποια περιοχή κατοικείτε. Το ξέρετε ότι υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία στις προηγούμενες εκλογές του 2015 ήταν ο κύριος Βασίλης Οικονόμου, ο οποίος ήταν βουλευτής του ΠΑΣΟΚ επί σειράν ετών, έφυγε από το ΠΑΣΟΚ διαφωνώντας με τα μνημόνια. Μετά πήγε στη Δημάρ, έφυγε από τη Δημάρ. Ο Οικονόμου είχε κάνει βόλτα. Αυτό τι σημαίνει λοιπόν. Λοιπόν, για τον Οικονόμου τι αντιδράσεις έχω ακούσει. Εντάξει, τώρα που το λέτε, εμένα να σας πω τις αντιδράσεις μου. Και να δείτε που θα το ψηφίσουν. Στο Μάτι, στο Μαραθώνα, στο Σούνιο, στο Λαύριο. Εκεί είναι υποψήφιος ο κ. Οικονόμου. Θα δείτε που θα το ψηφίσουν. Λοιπόν, ο κόσμος, ξέρετε, ο κόσμος κρίνει και ο κόσμος αποφασίζει. Δόξα τω Θεώ, υπάρχουν πολλοί υποψήφοι. Πολλοί υποψήφοι. Μην ψηφίζετε αυτούς που δεν σας αρέσουν. Εγώ αυτή την άποψή είμαι. Στο βόρειο τομέα της Β' Αθηνών, επαναλαμβάνω, θα υπάρχουν 20 υποψήφοι. Ένας εκ των 20 θα είναι ο Τατσόπουλος. Οι άλλοι 19, επιλογές άπειρες. Άπειρες επιλογές. Έχετε 4 σταυρούς. Δεν χρειάζεται να βάλετε και τις 4. Ψηφίστε όποιον θέλετε. Σημασία έχει αυτή τη στιγμή είναι πώς το κάθε κόμμα. Το ίδιο συμβαίνει και με το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν τα λέω μόνο για την Νέα Δημοκρατία. Το ίδιο κάνει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πήρε τους πάντες από το παλιό ΠΑΣΟΚ για να πάρει ψήφους. Πολλοί μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ λέγανε: μα ποιο θα πάρουμε. Με τον Κοτσακά θα πάμε. Και ο Κοτσακάς βγήκε πρώτο στην πολιτική γραμματεία. Με την Ξενογεωργοπούλου θα πάμε. Και βγήκε Ξενογεωργοπούλου. Με τον Κουρουπλή θα πάμε. Και πήραν τον Κουρουπλή. Τι να κάνουμε. Αυτά έχει πολιτική. Εγώ είμαι εναντίον αυτών. Γι' αυτό και σας λέω: μην τους ψηφίζετε όλους αυτούς. Λοιπόν, θα τα πούμε πάλι το αύριο, το μεσημέρι. Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά, δυνατοί.